μια καινούργια διοργάνωση που έχει και προοπτικές για εξωτερικό. Αλλά εσύ έχεις παίξει και ήδη στο εξωτερικό σε δύο κορυφαίες διοργανώσεις. Έχουμε παίξει. Τώρα θα παίξουμε Showtime και A1. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση που πιστεύω θα γίνει πολύ μεγάλη. Είναι οι δύο τιτάνες της Ελλάδας πάνω στο ring. Περιμένουμε, θα παίξουμε. Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι σίγουρα. Πολύ δυνατό παιχνίδι γιατί είναι και ο Γιάννης ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Και ξέρουμε ότι ο Αντώνης Τζόνος μόνο με δυνατούς αντιπάλους παίζει. Μόνο με δυνατούς, οπότε θα παίξουμε να πολεμήσουμε. Δεν φοβάσαι θεούς και δαίμονες να έχεις μπροστά σου. Άμα φοβόμουν, δεν θα το έκανα αυτό το άθλημα. Θα έκανα κάτι άλλο. Θα σας δούμε πάνω στο ring στο Κίμπο, 2 Ιουνίου. 2 Ιουνίου. Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Συμφωνήσαμε με τον Αντώνη να εργαστούμε σε δύο συγκεκριμένους αγώνες από συγκεκριμένα γυμναστήρια του Mike, το Mike Gym που είναι το καλύτερο στον κόσμο και με τα παιδιά από την Καβάλα που θεωρώ ότι είναι η πιο σταθερή και καλύτερη στην Ελλάδα είναι βελτιωμένος, θα παρουσιαστεί περισσότερο βελτιωμένος σε αυτόν τον αγώνα. Σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το μάτς. Θα έχουμε καλό μάτς με τον Αντώνη τον Τζόρο. Θα δώσουμε ένα καλό θέαμα στο κοινό. Περιμένει πολλοί κόσμος να σας δει. Ότι περιμένω, ναι. Κάνουμε προετοιμασία για αυτό εδώ το πράγμα. Πώς είναι η προετοιμασία σου πάνω στην Καβάλα, στην Ελευθερούπολη, όπου προπονείσαι και προετοιμάζεσαι. Σκληρές προπονήσεις κάθε μέρα με τον δάσκαλο τον Παναγιώτη Καρανικολή. Τρεξίματα, σπάρινγκ, στόχους, τέτοια. Είσαι ένας νέος αθλητής, πολλά υποσχόμενος. Πολλά υποσχόμενος. Όλοι δηλαδή σε έχουν ότι θα ανέβεις και θα ανέβεις και θα ανέβεις. Αρκετά ψηλά. Πώς σου φαίνεται τώρα και που μέσα από το Κίμπο θα έχεις την ευκαιρία να ξαναβγεις στο εξωτερικό? Μεγάλη χαρά. Στο εξωτερικό, στα Heavyweight είναι πάρα πολύ. Ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο πολύ όσο έξω. Και έτσι είναι πιο καλά έξω.